Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Πάνω από 1.000.000 φορολογούμενοι έχουν λάβει το ραβασάκι των 250 ευρώ για ανασφάλιση στο όχημα, εκ των οποίων χιλιάδες είναι αυτοί που καταφεύγουν στην εφορία διαμαρτυρόμενοι για σωρία λαθών. Μαζί μας ο Κώστας Κετσετζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα πράγματι έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο αλλούμ με τα ασφαλιστήρια, με τα ευρωπητήρια για τα ασφάλιστα οχήματα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κατάφερε μετά από περίπου 2 χρόνια που συζητείται αυτό το θέμα να βγάλει τα ευρωπητήρια για τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Εντόπισε 1.150.000 πιθανά να φέρει ανασφάλιστα οχήματα, διατηρώντας μία επιφύλαξη. Άστε όμως τα ραβασάκια. Έχοντας πιθανά ανασφάλιστα οχήματα, έστειλε πράγματα τα ραβασάκια, που υπολογίζεται ότι γύρω σε 100.000, ένα 10-20% των πιθανών ανασφάλιστων οχημάτων, δηλαδή 100.000 με 200.000 οχήματα, είναι λάθος. Αυτό βέβαια έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο, οι οποίοι πραγματικά σειραίουν στις εφορίες για να δουν τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχουν βεβαίως και κάποιοι οι οποίοι έχουν πραγματικά τα ανασφάλιστα οχήματα και κάποιοι οι οποίοι έχουν πραγματικά ανασφάλιστα οχήματα τα οποία πιστεύαν ότι είναι ακίνητα, ότι έχουν μπει σε καθεστώς ακινησίας, ενώ δεν έχουν παραβωθεί οι πινακίδες. Οπότε τυπικά με βάση τον νόμο είναι πραγματικά ανασφάλιστα. Και δημιουργείται έτσι ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι είναι πρόβλημα γραφειοκρατικό, πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι αυτή η διασταύρωση στοιχείων η οποία έπρεπε να γίνει από την ΑΒΕ δεν έγινε με τον σωστό τρόπο, προκαλώντας πρόβλημα σε πολλούς, οι οποίοι ας μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μετακινηθούν και πάρα πολλοί από την επαρχία και να πάνε στην εφορία την οποία είναι εγγεγραμμένη, είτε να αλλάξουν και νησί, είτε και ένα τέτοιο. Και βέβαια οι λογιστές διαμαρτύρονται για αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, όπως και ο κόσμος, και ζητούν την κατάργηση του προστίμου, του παραβόλου αυτού. Το οποίο από ό,τι φαίνεται θα μπει και στο πάγο το θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων.